Εδώ και δύο μήνες λένε το νερό νεράκι και η κατάσταση όπως περιγράφουν είναι μάλλον απογοητευτική αφού μέσα στο καλοκαίρι όχι να πλύνουν αυλέσει τα αυτοκίνητά τους αλλά ούτε νερό για την τουαλέτα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Ο λόγος για κατοίκους του οικισμού αμούδι στη λιγαριά του Δήμου Μαλεβιζίου που όπως εξηγούν αντιμετωπίζουν εκτεταμένο και πολύ σοβαρό πρόβλημα στην υδροδότηση. Πλά κόψαν το νερό χωρί καμία ειδοποίηση. Πριν δύο μήνε περίπου. Με διάστημα 5-6 ημερών έρχεται. Είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Νομίζουμε ότι νιώθουμε τον εξευθελισμό αυτή τη στιγμή. Ε, δεν συζητάμε τώρα ότι οι βασικέ ανάγκε να πλύνουμε ρούχα κτλ. δεν γίνονται. Η δεξαμενή από την οποία παίρνουν νερό, όπω λένε, είναι σχεδόν μόνιμα άδεια. Με αποτέλεσμα οι συνθήκε στην καθημερινότητά του να έχουν λάβει μια τέτοια διάσταση εφιάλτη, ειδικά με τι θερμοκρασίε να χτυπούν κόκκινο. Η δεξαμενή τη κοινότητα είναι αυτή. Ερχόμαστε κάθε τόσο να τσεκάρουμε αν υπάρχει νερό μέσα. Συνήθω δεν υπάρχει. Ε, αυτή είναι η σκάλα που ανεβαίνουμε με κίνδυνο να τραυματιστούμε, από την αγωνία μα για να δούμε αν υπάρχει νερό έχουμε πάει, έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, μας υπόσχεται ότι θα υδροδοτούμαστε κάθε τρεις μέρες, πράγμα το οποίο δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν και επίσης όταν γεμίζει η δεξαμενή δεν καλύπτει όλο το χωριό. Ε, όταν αδειάσει η δεξαμενή έχουν ε, υδροδοτηθεί περίπου η μισή. Οι υπόλοιποι που είναι στα πιο ψηλά επίπεδα δεν έχουν υδροδοτηθεί. Το τελευταίο διάστημα, όπως λένε, έχει χρειαστεί να ξοδέψουν πολλά χρήματα για να έχουν νερό με βιτιοφόρα. Κάτι που ω κόστος δεν μπορούν πλέον να σηκώσουν. Ζητώντας άμεσα λύση και όχι πάντως να τους δίδεται λίγο λίγο το νερό, να προμηθεύονται κάποιοι και οι υπόλοιποι να μένουν δίχως τα γόνα. Την εβδομάδα πρέπει να βάζουμε τουλάχιστον 150 ευρώ ε, νερό. Α, τα 150 ευρώ είναι περίπου 5-6 κυβικά. Ε, αυτό είναι πολύ δυσβάσταχτο για τον κάθε κάτοικο της περιοχής γιατί αν υπολογίσουμε ένας μιστός πόσο είναι ε, δεν, δεν βγαίνεις. Δεν μπορούμε να δίνουμε για το νερό που είναι βασικό αγαθό τόσα χρήματα. Όπω μάλιστα αποκάλυψαν κάτοικοι τη περιοχή, το πρόβλημα με το νερό ακολούθησε μια μεγάλη περίοδου επίση προβληματική στα τέλη Μαου, που επί 40 και πλέον μέρε το νερό έτρεχε και χανόταν σε μεγάλε ποσότητε λόγω βλάβη. Είναι και χρηματικό το... η απώλεια που έχουν, γιατί είναι δύσκολη καιρή. Όλοι περιμένουν σε μια σεζόν να κάνουν κάποιε ενοικιάσει, να πάρουν κάτι τη παραπάνω προ το ζήν. Και του το στερούν και αυτό. Τουρίστε φεύγουν. Όταν δεν έχει νερό, τι θα κάτσει να κάνει μέσα σε ένα διαμέρισμα. Να βρουν μια φόρμα για να υπάρχει νερό και να μην χάνεται άσκοπα, ζήτησαν οι κάτοικοι, οι οποίοι εξήγησαν πω δεν χωράει καμία καθυστέρηση και πω άμεσα πρέπει να δοθεί λύση. Δεν μπορούν να το αφήσουν, να μα αφήσουν στη μοίρα μα. Ε, πρέπει να, να, να κάνουμε κάτι. Να, δεν ξέρω, ίσω πρέπει να μπούμε σε έξακτη ανάγκη, να. Πραγματικά δεν δε, δε μπορώ να βρω εγώ τη λύση. Εγώ είμαι ο πολίτη. Τουλάχιστον ανά τρει μέρε να υδροδοτούμαστε, Αλλά ανά τρει μέρε.